Στι κάλπε θα προσέλθουν οι πολίτε του Ρεθύμνου και την ερχόμενη Κυριακή, καθώ η μάχη τη πρώτη έληξε χωρί νικητή. Ο νυν δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη έκοψε πρώτο το νήμα με τον ανθίπο ψήφιό του Θοδωρηνίνο να συγκεντρώνει το 41,28% των ψηφισάντων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προηγούμαστε, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είμαι υποχρεωμένο να απευθύνω θερμέ ευχαριστίε και στου ανθρώπου που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, αλλά και στην κοινωνία που για άλλη μια φορά άκουσε τη φωνή της νέας αντίληψης. Με το νέο σύστημα του Κλεισθένη είμαστε η πλειοψηφούσα παράταξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε είμαστε και ο ρυθμιστής και ο εγγυητής όλων των εξελίξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα, την πρώτη Κυριακή των εκλογών του 2019, οι ρεθεμιώτες και οι ρεθεμιώτησες έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα έκαναν το πρώτο και σημαντικότερο ίσως για την αλλαγή σελίδα στο Δήμο Ρεθύμνου. Η ευθύνη είναι μεγάλη, ξεκινάει από αυτή τη στιγμή ο αγώνας επικοινωνίας με τους συμπολίτε μας για την επόμενη Κυριακή όπου πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη αλλαγή στο Δήμο Ρεθύμνη. Σκηνικό βγαλμένο από το κοντινό παρελθόν αυτό που στήθηκε στο Δήμο Ανογίων, όπου ο νυν Δήμαρχο Μανώλη Καλέργη και ο πρώην Δήμαρχο Σοκράτη Κεφαλογιάννη θα ξεκαθαρίσουν τι διαφορέ του την ερχόμενη Κυριακή, με την απόσταση που του χωρίζει να αποτιμάται σε 13 ψήφου. Υπενθυμίζεται το 2014 η εκλογή είχε κριθεί στη μία μόλι ψήφο με τη δημοτική προοδευτική κίνηση Ανόγια μπροστά του Μανώλη Καλέργη να κερδίζει 1.038 ψήφου έναντι 1.037 τη ενωτική δημοτική κίνηση τα Νόγια του Μέλλοντο του Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου ο Γιάννη Ταταράκη σάρωσε και επανεκλέγεται δήμαρχο με ποσοστό 89,07% ενώ ο ανθυποψήφιο του Θανάση Χαριτάκη εξασφάλισε το 10,93% των ψηφοφόρων. Στο Δήμο Αμαρίου, ο Παντελή Μουρτζανό με ποσοστό 63,08% εξασφάλισε δεύτερη δημοτική θητεία με τον ανθυποψήφιο του Κωνσταντίνου Κουτελιδάκη να συγκεντρώνει το ποσοστό του 31,47%. Από την τηλεόραση θα δουν την ερχόμενη Κυριακή τι εκλογέ οι ψηφοφόροι του Δήμου Μιλοποτάμου, καθώ ο Δημήτρη Κόκκινο κέρδισε συγκεντρώνοντα 62,31% έναντι 37,69% του ανθυποψηφίου του Γιώργου Παπακοσταντή.